Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή Direct. Είμαι η Ράνια Μωραΐτη. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο για να δούμε ποιο θέμα θα εξετάσουμε απόψε, να δούμε βεβαίως ποιοι είναι οι καλεσμένοι μας και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε. Τι γίνεται με τα σχολικά γεύματα που ως πρόγραμμα υλοποιείται σε 950 σχολεία σε όλη τη χώρα, αλλά και με το πρόγραμμα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα ελληνικά σχολεία σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πού στοχεύουν τα προγράμματα, πώς παρασκευάζονται τα γεύματα, ποια η αποτελεσματικότητα σε σχέση με τη διανομή φρούτων και γάλακτος. Είναι θέμα μόνο οικονομικής δυσπραγίας ή και πρόταση για τη διατροφή των παιδιών. Απόψε ευθέως ή αλλιώς direct τα προγράμματα σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα δεδομένα που δημιουργούν. Στο στούντιο συζητούν ο Γιώργος Τερζάκης, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης, και ο Νίκος Λέριος, Διευθυντής του 26ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Είναι δύο από τα προγράμματα που γνωρίζουμε καλά ότι η κοινωνία τα έχει υποδεχθεί και τα έχει υποδεχθεί έτσι με ζεστασιά. Θέλουμε να δούμε απόψε πώς τα έχουν υποδεχθεί τα σχολεία και οι μαθητές. Θέλουμε να δούμε αθροιστικά τι αποτελέσματα έχουμε. Καλώς ορίσατε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Είμαστε εδώ για να προβάλλουμε αυτά τα δύο καινούργια προγράμματα του Υπουργείου, τα οποία γίνονται σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και βεβαίως με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν δεν κάνω λάθος, έχει και την υποστήριξη του Υπουργείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πρόγραμμα της ΣΥΤΙΣΗ. Ναι, με τα σχολικά γεύματα. Έχουμε αρκετά σχολεία τα οποία είναι ενταγμένα στα συγκεκριμένα προγράμματα, κύριε Τερζάκη. Κοιτάξτε, στο πρώτο πρόγραμμα, αναφορικά με τα σχολικά γεύματα, έχουμε στην Κρήτη μόνο σχολεία του Ηρακλείου. Mm-hmm. Είχαμε μάλλον 18 σχολεία του Ηρακλείου στην πρώτη φάση, mm-hmm. και μόλις την προηγούμενη εβδομάδα εντάχθηκαν άλλα τρία σχολεία, άλλα τέσσερα σχολεία συγκεκριμένα, το ένα είναι στεγαζόμενο, άλλα τέσσερα σχολεία, οπότε φτάνουμε στα 22. Αυτά είναι τα σχολεία που υλοποιούν τα σχολικά γεύματα. Όσον αφορά το δεύτερο πρόγραμμα που υλοποιείται με τη διανομή φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία, αυτή τη στιγμή έχουμε 100 σχολεία από την Κρήτη. Είναι στις πόλεις Ηράκλειο και Ρέθυμνο. 100 σχολεία στην Κρήτη. Αν δεν κάνω καλά λάθος, κύριε Λέριε, το δικό σας το σχολείο είναι ένα από τα 100 σχολεία στα οποία υλοποιείται το πρόγραμμα, έτσι? Κυρία Μωραΐτη, σας ευχαριστούμε που μας καλέσετε και μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτά τα δύο προγράμματα του Υπουργείου. Όντως, το δικό μου το σχολείο είναι από τα τυχερά, διότι από πέρσι είμαστε από τα πρώτα σχολεία που μπήκαμε στο πρόγραμμα με τα σχολικά γεύματα. Έχετε και τα σχολικά γεύματα, ναι. Βεβαίως, έχουμε και τα σχολικά γεύματα. Και φέτος έχουμε πάρει και το πρόγραμμα με τα φρούτα, τα λαχανικά και το γάλα. Πόσο αναγκαίο ήταν σε καιρό κρίσης να υπάρξει μια τέτοια μέρημνα, κύριε Λέρια? Και το ξέρω καλά ότι εσείς οι εκπαιδευτικοί, οι άνθρωποι που βρίσκεστε μέσα στα σχολεία, έχετε και λίγο πιο, και θα έπρεπε κιόλας να έχετε λίγο πιο ευαισθητοποιημένες κεραίες, βλέποντας πραγματικά τι συμβαίνει στην κοινωνία και μέσα από τα μάτια παιδιών. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα ήθελα να μιλήσουμε με όρους κρίσης για αυτά τα δύο προγράμματα, διότι πιθανόν να τα επέβαλε η κρίση, πιθανόν, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι θα έπρεπε και σε πολλές χώρες της Ευρώπης αυτό γίνεται ανεξάρτητα από την κρίση. Δηλαδή θα μπορούσε και στη χώρα μας να υπάρχουν, ανεξάρτητα από τους λόγους για τους οποίους επέβαλε, τα παιδιά να κάθονται στο λοήμερο και να παίρνουν το γεύμα τους με καλύτερες πιθανόν συνθήκες, έτσι, με καλύτερη υποδομή, και όσα παιδιά δεν μένουν στο ολοήμερο να παίρνουν το γεύμα στο σπίτι τους, που αν μη τι άλλο λύνει το ζήτημα και σε αρκετές οικογένειες. Δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι που παίρνει αυτή την μορφή η συζήτηση, διότι νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει και μεταξύ των γονέων, κύριε Τερζάκη, όχι μόνο των εκπαιδευτικών και της εκπαιδευτικής κοινότητας, το κομμάτι που έχει να κάνει με τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές, προϊσταμένους, ακόμη και τους μαθητές. Και οι γονείς νομίζω ότι έχουν πάρει ενεργό ρόλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, βλέποντας όχι περισσότερο σαν αναγκαιότητα τα σχολικά γεύματα, αλλά σαν ευκαιρία να αλλάξει κάτι. Το εισπράτετε κι εσείς αυτό? Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Και ήθελα να το διευκρινίσουμε αυτό και να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Το πρόγραμμα με τα σχολικά γεύματα, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που σχεδιάστηκε από την Ελλάδα
και υποστηρίχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πραγματικά το επέβαλε η κρίση και πάρα πάρα πολύ σωστά ο κύριος Λέριος είπε ότι θα μπορούσε ανεξαρτήτου κρίσης να υπάρχει και να δίνεται σε όλα τα παιδιά. Το πρόγραμμα με τα διανομή φρούτων, λαχανικών και γάλακτος δεν είναι απότοκο της κρίσης. Είναι ένα συνολικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή και στις 28 χώρες. Έχει μια ξεχωριστή χρηματοδότηση και έχει κυρίως στόχο την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών των παιδιών που έχουν να κάνουν με την υγιεινή κυρίως και δυστυχώς με ένα πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται που λέγεται παιδική παχυσαρκία, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σπουδαίο και πάρα πολύ σοβαρό. Άρα λοιπόν έχει μια άλλη λογική, η οποία λογική νομίζω ότι αυτό εισπράττουν και οι γονείς και έρχονται να μιλήσουν με πιο ενθαρρυντικά λόγια για αυτά τα προγράμματα. Ξέρετε, ξεκινώντας αυτά τα προγράμματα και ιδιαίτερα των σχολικών γευμάτων, υπήρξαν γονείς οι οποίοι λίγο αισθάνθηκαν άβολα σε σχέση με το ότι τα παιδιά τους στο σχολείο θα προμηθεύονται με το γεύμα. Σου λέει, εγώ δεν έχω πρόβλημα στο σπίτι μου, οπότε εφόσον μπορώ να παρέχω στο παιδί μου αυτή τη δυνατότητα. Στην πορεία όμως δείχνει ότι και τα ίδια τα παιδιά μπαίνουν σε μια διαδικασία. Το βλέπετε εσείς το δικό σας το σχολείο, κύριε Λέριε? Να σας πω, στην αρχή όντως όταν μπήκαμε σε διαδικασία να δώσουμε τις αιτήσεις, υπήρχε μια πολύ μικρή μερίδα γονιών που το αντιμετώπισαν κατά αυτόν τον τρόπο. Διστακτικά, δηλαδή, ας το ονομάσουμε έτσι. Κατά αυτόν τον τρόπο, διστακτικά. Όμως φέτος δεν διαπιστώνω κάτι τέτοιο στο δικό μου το σχολείο και μάλιστα αυτό που έτσι εισπράττω ιδιαίτερα για τα φρούτα και λαχανικά, πολλοί μαθητές έρχονται και με ρωτάνε και το γάλα, κύριε πότε θα έχουμε φρούτα, πότε θα μας φέρουν τα φρούτα και το γάλα. Διότι έτσι το έχουν αγκαλιάσει. Σχεδόν όλο το σχολείο, όλοι οι μαθητές έχουν κάνει αίτηση. Και είναι εντυπωσιακό αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον αυτό που λέμε ότι είμαστε επιφυλακτικοί, διότι φαίνεται από τις αιτήσεις που έχουμε. Είναι και στην Κρήτη σοβαρό το πρόβλημα με την παιδική παχυσαρκία, κύριε Τερζάκη? Ή για να το θέσω ορθότερα, δεν μόνο θέμα ζυγαριάς, είναι και θέμα υγιεινής διατροφής? Έτσι, αν θα θέλαμε να το δούμε πολύπλευρα. Ακριβώς έτσι είναι και υπάρχουν κάποιες έρευνες, κάποιες μετρήσεις που έγιναν, τις οποίες τις έκανε κυρίως το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, όπου δείχνουν ότι τα παιδιά στην Ελλάδα σε ένα περίπου 70% ποσοστό έχουν στη διατροφή τους το ένα φρούτο την ημέρα. Πολύ μικρότερο είναι το ποσοστό, περίπου στο 40% έχουν μία φορά λαχανικά, ένα λαχανικό με την έννοια, ας πούμε, είτε ντομάτα, είτε αγκουράκι, είτε πιπεριά. Και πολύ λιγότερο είναι το ποσοστό με το γαλακτοκομικά. Αυτά είναι τα ποσοστά τα οποία, βάσει των οποίων κινούμαστε και τα οποία θέλουμε να βελτιώσουμε. Θέλουμε δηλαδή να αυξήσουμε την ποσότητα των φρούτων που τρώνε τα παιδιά, να αυξήσουμε την ποσότητα των γαλακτοκομικών. Σχετικά με την παιδική παχυσαρκία που ρωτήσατε, δεν έχω αυτή τη στιγμή στατιστικά που να επιβεβαιώνουν ίσως μια ακρίβεια. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα σχετικό πρόβλημα το οποίο με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται σωστά, αλλά κυρίως και ο δεύτερος στόχος που τονίσατε, η υγιεινή διατροφή, η οποία πρέπει να γίνει συνήθεια. Πρέπει να γίνει συνήθεια, η οποία μας προστατεύει από πάρα πάρα πολλά θέματα και ιδιαιτέρως σε εμάς, όπου έχουμε μια παράδοση μιας μεσογειακής, ας πούμε, διατροφής, η οποία είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο. Και το λέω αυτό γιατί και τα σχολικά γεύματα, έτσι όπως έχουν σχεδιαστεί, υπάρχει δηλαδή μέσα στην εγκύκλιο, υπάρχει αναλυτικότατα το πρόγραμμα των γευμάτων τα οποία προσφέρονται. Ναι. Τα παιδιά και οι οικογένειές τους γνωρίζουν πολύ καλά και θα πάρουν την επόμενη μέρα. Ακριβώς. Σαν γεύμα από το σχολείο. Δηλαδή και αυτό είναι ελεγμένο, είναι πιστοποιημένο και εδώ έχει μια αξία να τονίσουμε και την προσπάθεια που κάνουν οι εκπαιδευτικοί μας στα σχολεία. Γιατί
είναι ένα επιπλέον έργο το οποίο ξεπερνά το διδακτικό στόχο που έχουμε συνήθως, αλλά όμως έχει και διδακτικούς στόχους. Θα έλεγα ότι όχι τον ξεπερνά, θα έλεγα τον ενισχύει. Γιατί το να μαθαίνουμε τις ώρες διδασκαλίας σε θεωρητικό επίπεδο ποια είναι τα στοιχεία, τα διατροφικά που πρέπει να ακολουθούμε, το να τα παρέχει και όλο στο σχολείο, νομίζω ότι δείχνει και μια διαδραστικότητα, την εξωστρέφεια του ίδιου του σχολείου προς τους μαθητές και το παράδειγμα που πρέπει να παίρνουν έτσι, μέσα από το ίδιο το σχολείο. Θα σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Το γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός κάθεται μαζί με τα παιδιά στο ολοήμερο και τρώει από το ίδιο φαγητό που τρώνε και αυτά τα παιδιά. Σκεφτείτε τώρα εικόνες, έτσι. Έτσι, με κάτω πάνω στο δρανείο, νομίζω ότι είναι ένα σπουδαίο μήνυμα. Βέβαια, να πω και αυτό ότι εμείς σχετικά με το νέο πρόγραμμα, με τα φρούτα και τα λαχανικά, γιατί σας είπα ότι είναι ένα συνολικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δεν έχει σχέση κυρίως με την κρίση, συνοδεύεται αυτό και από αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία θα τα στείλουμε στα σχολεία και θα καλέσουμε τα σχολεία να τα υλοποιήσουν μέσα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, για να παντρευτεί αυτό το γνωστικό, το θεωρητικό κομμάτι με την πρακτική εφαρμογή του δίνω το μιλαράκι ή δίνω το αχλάδι στο παιδί για να το φάει. Επειδή δεν γνωρίζει πάρα πολλοί κόσμος, κύριε Λέρια, πώς γίνεται η διαδικασία κυρίως με τα σχολικά γεύματα, γιατί το άλλο πρόγραμμα, λίγο ως πολύ, 100 σχολεία στην Κρήτη, κάτι θα έχει ακούσει κάποιος από κάποιον. Για εξηγήστε μας, πώς ακριβώς γίνεται στην πράξη. Στην πράξη. Η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει τη διανομή, μας φέρνει σε θερμοθαλάμους το φαγητό, τη σαλάτα. Να συμπληρώσω βέβαια σε αυτό που είπε ο κύριος Περιφερειακός, ο κύριος Τερζάκης, ότι είναι ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο για όλη τη βδομάδα, διότι περιλαμβάνει ψάρι, περιλαμβάνει κρέας, ζυμαρικά, κοτόπουλο, τα πάντα. Τα πάντα, που σημαίνει ότι είναι σχεδιασμένο σωστά. Και έχει μαζί και τη σαλάτα και το ψωμάκι, είναι ένα πλήρες γεύμα για τα παιδιά. Είναι ένα πλήρες γεύμα με τη σαλάτα του, το γεύμα, το ψωμάκι και το σερβίτσιο. Λοιπόν, όταν εμείς παραλαμβάνουμε τους θερμοθαλάμους, αυτό το οποίο κάνουμε στο δικό μας το σχολείο, που είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε και δύο άτομα τα οποία μας βοηθούν, αυτό το οποίο κάνουμε, βάζουμε σε κάθε τμήμα τις μερίδες που έχουν δηλώσει οι μαθητές, γιατί είναι κάτι επιλογή των μαθητών μας αν θέλουν να πάρουν ή όχι, και στη συνέχεια πηγαίνουν τα παιδιά τα οποία θα το πάρουν στο σπίτι τους. Εκεί είναι ένα ζήτημα, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Αυτό που προβλέπεται είναι να κάθονται όλα τα παιδιά στο σχολείο. Εκεί είναι ένα ζήτημα, δεν έχουμε την υποδομή. Και αυτό που αποφάσισε ο Σύλλογος Διδασκόντων και από όσο γνωρίζω όλα τα σχολεία στο Ηράκλειο, το γεύμα το παίρνουν στο σπίτι τους τα παιδιά τα οποία δεν μένουν ολοήμερο, και εκεί σε πιο καλές συνθήκες υγιεινής μπορούν να πάρουν το γεύμα τους. Τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν στο ολοήμερο το παίρνουν μαζί τους. Έχουμε την καθαρίστρια η οποία φροντίζει και υπάρχει η καθαριότητα. Κάθονται και τρώνε και μετά μαζεύει οτιδήποτε έχει μείνει. Τα παιδιά τρώνε ζεστό το γεύμα, ζεστό, κύριε Λέρια. Ζεστό. Είναι η ώρα της άφιξης των γευμάτων τέτοια που να επιτρέπει όταν ξεκινάει η βάρδια του ολοήμερου τα παιδιά να μπορούν να το τρώνε ζεστό? Ζεστό το τρώνε πάντα, διότι δεν μεσολαβεί και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από την ώρα που το παραλαμβάνουμε, αλλά ούτως ή άλλως προστατεύεται στους θερμοθαλάμους. Σωστά. Και όταν το πάρουν το γεύμα τους, είτε στο ολοήμερο είτε στο σπίτι, είναι ζεστό. Πώς έχουν ξεκουραστεί οι μαμάδες που είχαν πάρα τα παιδιά τους ούτως ή άλλως στο ολοήμερο? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Νομίζω ότι και τα παιδιά τα απολαμβάνουν μεταξύ τους περισσότερα, έτσι. Η εικόνα που έχετε ποια είναι? Η εικόνα μου είναι πολύ θετική. Πολύ θετική και για τα σχολικά γεύματα και για τα φρούτα λαχανικά. Και σας λέω, η αγωνία των παιδιών είναι, κύριε, πότε θα φέρνουν τα φρούτα, πότε θα φέρνουν το γάλα. Και τα παιδιά είναι έτοιμα, κύριε Τερζάκη. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει η πολιτική ηγεσία, αν το έχουν καταλάβει οι άνθρωποι που σχεδιάζουν τέτοιου είδους προγράμματα και που, να, όπως είπε ο κύριος Λέριος πριν από λίγο, φαντάζομαι θα τα ακούτε και υπό άλλες συνθήκες, δεν υπάρχει υποδομή για να μπορούν όλα τα παιδιά να το κάνουν αυτό μέσα στο σχολείο. Για να μπορούσε ενδεχομένως, ακόμα και να παραταθεί το ωράριο για μισή ώρα και τα παιδιά να γυρίζουν στο σπίτι τους έχοντας γευματίσει.
Έχετε δίκιο. Η υποδομή των σχολείων αυτή τη στιγμή με τα βίας εξυπηρετεί τις μαθησιακές ανάγκες μόνο. Έχουμε προβλήματα. Υπάρχουν βέβαια κάποια σχολεία τα οποία είναι πιο καινούρια, τα οποία διαθέτουν κάποιους χώρους εστιατορίου, αλλά είναι ελάχιστα. Έτσι, έχουμε δρόμο εκεί ακόμα και έχουμε αρκετό δρόμο για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο το οποίο θα μπορεί να εξασφαλίζει όλες τις προϋποθέσεις για όλα τα παιδιά να μένουν στο σχολείο, να συντίζονται στο σχολείο και να ολοκληρώνουν τα μαθήματα τους στο σχολείο, να αφήνουν την τσάντα στο σχολείο, για να θυμηθούμε και ένα άλλο πρόγραμμα που αφήνουν κάποια Σαββατοκύριακα τα παιδιά στο σχολείο την τσάντα, να αφήνουν κάθε μέρα λοιπόν την τσάντα στο σχολείο και να πηγαίνουν στο σπίτι να ξεκουράζονται, να επικοινωνούν με τους γονείς τους. Και έτσι θα επιτευχθεί και ο κύριος στόχος, κατά τη γνώμη μου, που έχει το σχολείο, δηλαδή να κάνει τα παιδιά να έρχονται με χαρά σε αυτό. Μάλιστα. Θα έρχονται και πιο αργά από την επόμενη χρονιά. Ναι, αυτό είναι μια κουβέντα η οποία την κρατάμε σαν ατού για μετά τις εκλογές. Μάλιστα. Κύριε Λέριε, αθροίζοντας τώρα όλα αυτά τα οποία έχουμε πει απόψε, θεωρείτε ότι αυτό είναι ο ρόλος του σχολείου? Λοιπόν, αν θα θέλαμε δηλαδή να ανοίξουμε μια κουβέντα. Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι σε αυτά που είπε ο κύριος Περιφερειακός. Είχαμε πάει μαζί μας στο διδασκαλείο και είχαμε πάει στο Ευρωπαϊκό Σχολείο του Λουξεμβούργου. Ένα τεράστιο σχολείο με 4.000 μαθητές, όπου εκεί πραγματικά το είδαμε αυτό, ότι τα παιδιά την τσάντα δεν την παίρνανε καθόλου στο σπίτι. Καθημερινά πηγαίνανε το πρωί στο σχολείο, κάνανε τα πάντα και αφήνανε την τσάντα, και αυτό γινόταν όχι μόνο Σαββατοκύριακο, γινόταν και τις καθημερινές. Έχουμε όντως δρόμο, θεωρώ ότι τώρα ξεκινάμε, τώρα γίνονται κάποιες προσπάθειες και νομίζω ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι τα πρώτα βήματα. Και επίσης να συμπληρώσω και κάτι άλλο, σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς. Εμείς είμαστε από τα σχολεία που είμαστε τυχεροί, γιατί έχουμε έτσι ένα-δυο ανθρώπους οι οποίοι μας βοηθάνε στο να μοιράσουμε τα σχολικά γεύματα. Όμως μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί πολλές φορές έτσι βλέπω ότι και οι συνάδελφοι έχουμε στο δικό μας το σχολείο ένα καταπληκτικό σύλλογο διδασκόντων, ο οποίος όποτε χρειάζεται να βάλει πλάτη το κάνει. Και χωρίς να είναι υποχρεωμένοι, τους έχω δει πάρα πολλές φορές και πάνε και βοηθούν για να μοιράσουμε τα γεύματα στα παιδιά, και γι' αυτό θέλω να τους ευχαριστήσω. Πώς θα γινόταν διαφορετικά, κύριε Λέριε, όμως, αν οι εκπαιδευτικοί, αυτοί που λέτε, δεν ήταν η εξαίρεση? Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλα σχολιά, όμως θεωρώ ότι ο Έλληνας εκπαιδευτικός έχει φιλότιμο και όποτε πρέπει να προσφέρει και θα το κάνει, δεν θα με μεμψημυρίσει. Μία τελευταία ερώτηση προς εσάς, κύριε Τερζάκη. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μου την απαντήσετε, γιατί το πρόγραμμα είναι κεντρικό. Φαντάζομαι έχει προβλεφθεί στα σχολικά γεύματα όποια υλικά χρησιμοποιούνται να είναι τοπικά υλικά. Κοιτάξτε, φυσικά. Γιατί αυτό μπορείτε να καταλάβετε ότι αν διευρυνθεί βοηθάει και σε άλλες. Και την τοπική οικονομία. Ναι, σωστά. Κακώς που δεν το είπαμε μέχρι τώρα. Στο πρόγραμμα έχει προβλεφθεί ότι η παραγωγή θα είναι τοπική. Δηλαδή τα φρούτα τα οποία μοιράζουμε στα σχολεία είναι από παραγωγούς του τόπου μας. Δείτε τώρα ένα σχήμα. Να μπορούν και οι ίδιοι παραγωγοί κατά διαστήματα να έρχονται σε επαφή με τα παιδιά. Να καταλάβουν τα παιδιά πώς από σπόρος γίνεται. Έτσι. Πώς το προϊόν διατίθεται, πώς φτάνει, πώς καταναλώνεται και πώς αυτή η αλυσίδα της οικονομίας μέσα από το σχολείο του στροφοδοτείται. Είναι, περιγράψατε ένα ολοκληρωμένο και παιδαγωγικό πρόγραμμα. Αλλά θέλω να το κλείσω και με αυτό που είπε ο κύριος Λέριος, ότι η εικόνα που έχω εγώ από όλα τα σχολεία είναι παρόμοια με το σχολείο το δικό του. Οι εκπαιδευτικοί δίνουν τη ψυχή τους, δίνουν την καρδιά τους και δεν με ψημιρούν σε όλα τα σχολεία. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι όταν ήταν να ξεκινήσει το πρόγραμμα, που καλέσαμε όλους τους διευθυντές για να κάνουμε μία συζήτηση. Mm-hmm. Και υπήρχε πραγματικά η κουβέντα μας και το συμπέρασμα ήταν ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά ένα πιάτο ζεστό φαΐ πιστοποιημένο και εμείς να πούμε ότι όχι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και γι' αυτό θέλω να το πω. Υπάρχει πρόβλεψη να διευρυνθεί το επόμενο σχολικό έτος, κύριε Φυσικά, Ζάκη. Και το ένα πρόγραμμα και το άλλο.
Το πρόγραμμα, ειδικά με τη διανομή των φρούτων, θα βγει μια οδηγία, μια εγκύκλιος προς το τέλος της σχολικής χρονιάς αυτή και θα καλεί τα σχολεία να δηλώσουν όποια ακόμα επιθυμούν. Φυσικά με τον περιορισμό προς το παρόν στις περιφέρειες που έχουν επιλεγεί. Η δικιά μας περιφέρεια είναι μια από αυτές. Είναι επιλεγμένη. Όσον αφορά το θέμα με τα σχολικά γεύματα, και σε αυτά υπάρχει πρόβλεψη να επεκταθεί του χρόνου και σε πολύ περισσότερα σχολεία για να καλύψει πολύ περισσότερους μαθητές. Ευχή όλων θα ήταν να μπορούσε να διακτηνιστεί και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με δεδομένη την ανάγκη τα παιδιά να έχουν την ισορροπημένη διατροφή. Γιατί πολλές φορές και οι οικογένειες κακομαθαίνουν τα παιδιά τους ότι έχει να κάνει με τη διατροφή τους. Κύριε Τερζάκη, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και εγώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα πάρα πολύ να συζητάμε μόνο για ευχάριστα θέματα. Βεβαίως. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας. Καλό σας βράδυ.